Κυκλικός κόμβος θα δημιουργηθεί στην παλιά Εθνική Οδό στην περιοχή των Κουβών, ενώ φανάρια θα τοποθετηθούν στον κόμβο Αγριανών στην περιοχή της ανάληψης Χερσονήσου. Οι μελέτες ολοκληρώθηκαν με τα δύο έργα να μπαίνουν σύντομα σε τροχιά υλοποίησης. Ενώ η προηγούμενη μελέτη που είχε δημοπρατηθεί από την περιφέρεια Κρήτης και ήταν ουσιαστικά ανεφάρμοστη, προέβλεπε ένα απλό κόμβο με φανάρια. Σε συνάντηση που είχαμε τους τελευταίους μήνες με τους μελετητές αλλά και τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας, με τη συνεργασία βεβαίως του Περιφερειάρχη, ήταν η αλλαγή της μορφής του κόμβου με δημιουργία roundabout, κυκλικού κόμβου δηλαδή στον κόμβο των Κουβών. Αυξάνει κάθετα την οδική ασφάλεια στην περιοχή, ενώ δημιουργεί πεζοδρόμια πολύ μεγαλύτερα, σέβεται τον επισκέπτη, σέβεται το δημότη. Και είναι ένας κόμβος χωρίς φανάρια. Πρόκειται για ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής που τόνιζαν την ανάγκη παρεμβάσεων στα δύο κομβικά σημεία όπου έχουν σημειωθεί αρκετά ατυχήματα. Είναι απαραίτητος ο κόμβος να γίνει. Αγωνιζόμαστε περίπου 35 χρόνια για αυτό το κόμβο και ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα παρά μόνο υποσχέσεις. Θα το δεχτούν όλοι οι κάτοικοι με κάποια ανακούφιση. Διότι φοβούνται πάντοτε να περάσουν. Εμένα πολλές φορές. Γεροντάκια με παρακαλούν να τους περάσω απέναντι γιατί δεν μπορούν να περάσουν μόνοι τους, φοβούνται. Υπόσχεση, υπόσχεση, υπόσχεση. Μακάρι να γίνει. Τόσα χρόνια λένε και έχουν σκοτωθεί, έχουν κάνει εδώ πέρα τόσες δυστυχήματα και το αποτέλεσμα τίποτα. Εμπιστοσύνη μηδέν. Χαμός γίνεται. Χαμός γίνεται. Δεν μπορείς να περάσεις απέναντι. Σταματάνε τα αυτοκίνητα. Εδώ, αν δείτε, έχει έναν δρόμο που πάει κάτω και σταματάνε μπαρκάρουν τα αυτοκίνητα εκεί για να πιούν τον καφέ τους, για να. Πάρουν από το περίπτωρο πράγματα και κινδυνεύουν να πάσα στιγμή και ώρα όλοι. Όλοι, είτε με τα πόδια είτε με το αυτοκίνητο. Έπρεπε να έχει γίνει τώρα και πολλά χρόνια. Έχω κάνει παράπονα, είμαι εδώ στη γειτονιά, έχουν σκοτωθεί ανθρώποι, έχουν τραυματιστεί, έχουν τρακάρει αυτοκίνητα. Το συντομότερο δυνατόν πρέπει να γίνει κάτι. Σύμφωνα με τον Γιάννη Σέγκο, πρόκειται για μια ολοκληρωμένη οδική παρέμβαση που απαντά στις κυκλοφοριακές ανάγκες της περιοχής, αναβαθμίζοντας την οδική ασφάλεια. Το δεύτερο επίσης κομμάτι είναι με μικρές αλλαγές που γίνανε στη μελέτη του κόμβου της αναλήψεως στα Γριανά του Δήμου Χερσονήσου, όπου είναι ένας κόμβος με φανάρια. Τελείωσε η μελέτη και είναι έτοιμη προς εφαρμογή. Τους προσεχείς μήνες μπαίνει μέσα ο εργολάβος και τους υλοποιεί. Ας γίνει όπως θέλει να γίνει. Εμάς μας διαφέρει να γίνει. Τώρα από εκεί και πέρα πότε μπορούν να το κάνουν, αυτοί ξέρουν καλύτερα. Άμα κάτσετε 10 λεπτά εδώ, θα δείτε τι γίνεται. Δεν υπάρχει, δεν σταματάνε, τρέχουν πολύ. Η ταχύτητα εδώ είναι, γράφει 40 χιλιόμετρα και αν δείτε κανένα αυτοκίνητο δεν πάει κάτω από τα 60-70. Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι τα έργα να υλοποιηθούν το επόμενο δίμηνο, διαφορετικά θα ξεκινήσουν τον ερχόμενο Οκτώβριο.